Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τα τραγούδια των γειτόνων μου και θα είναι κοντά μας η Έλενα Αγαθοκλέους, εκ μέρους του ΜΜΤΟΥ και τη συντονιστική ομάδα, καθώς και ο ηθοποιός Διομήδης Κουφτέρας, που επίσης είναι στην συντονιστική ομάδα του προγράμματος. Θα σας πούμε περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Θα κάνουμε αρχή όμως με μια ομαδική έκθεση νέων Κυπρίων καλλιτεχνών με τίτλο Ανασύσταση από την Ελλάδα στην Κύπρο. Μια έκθεση που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδος σε συνεργασία με το ΕΚΑΤΕ. Η έκθεση φιλοξενείται στον πολυχώρο των εκδόσεων Εν Τύπη στην Παλουριώτισσα και θα είναι ανοιχτή μέχρι 23 Μαΐου. Ανασύσταση από την Ελλάδα στην Κύπρο είναι ο γενικός τίτλος της έκθεσης και θέλαμε να μάθουμε τι είναι αυτό που σας όθησε στο να δημιουργηθεί αυτή η έκθεση. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο με αφορμή την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Συνεπώς ήταν μια ιδέα του πρέσβη της Ελλάδος, του κ. Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος αγαπά και στηρίζει διαχρονικά τις τέχνες στην Κύπρο, να διοργανωθεί μια έκθεση στην οποία θα συμμετέχουν νέοι Κύπροι καλλιτέχνες που είναι απόφοιτοι των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν κάλεσαν το ΕΚΑΤΕ, το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, για να συνδιοργανώσουν από κοινού αυτήν την έκθεση και εγώ έχω το χρέος της επιμελήτριας. Κύριοι καλλιτέχνες, έτσι με ποια λογική έχει γίνει η επιλογή τόσο των καλλιτεχνών όσο και των έργων? Λοιπόν, έχει γίνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους απόφοιτους των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδος, το οποίο δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καλλιτέχνες που ενδιαφέρθηκαν υπέβαλαν πορτφόλιο με τη δουλειά τους, με την πρότασή τους. Πρέπει να πω ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα αξιολογήθηκαν οι δουλειές σε σχέση με τη συνδιαλογή που έκαναν με τη γενικότερη θεματική της έκθεσης. Δηλαδή επιλέξαμε καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονταν πιο πολύ κοντά στο γενικότερο σκεπτικό της έκθεσης. Το γενικότερο σκεπτικό ποιο είναι? Λοιπόν, η έκθεση φέρει τον τίτλο Ανασύσταση, ο οποίος έχει μία δική σημασία. Από τη μία, η κυριολεκτική του έννοια είναι ότι αφορά την προσπάθεια των νέων καλλιτεχνών να αναδομήσουν το εικαστικό γίγνεσθε της πατρίδος μας. Από την άλλη, έχει μια μεταφορική σημασία, διότι ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος διέρχονται μια μεγάλη κρίση. Οι καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι άτομα τα οποία έχουν αποφοιτήσει ακριβώς μέσα σε αυτόν το οικονομικό περιβάλλον. Άρα θέλαμε να δούμε και μέσα από τη δουλειά τους την προσπάθεια μιας γενικότερης ανασύστασης της κοινωνίας. Θέλω να μάθουμε έτσι λίγο και το λόγο που επιλέξατε τον συγκεκριμένο χώρο, ένα νεοσύστατον πολυχώρο, Εν Τύπη ονομάζεται. Μάλιστα. Ακριβώς διότι και αυτός είναι μια διαδικασία ανασύστασης. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αλλάξει χρήση, ήταν ένας βιομηχανικός χώρος και τώρα εδώ λειτουργεί
ήδη και θα λειτουργήσει ένα μικρό πρότυπο μουσείο τυπογραφίας. Άρα είναι ένας χώρος, ο χώρος των εκδόσεων εντύπωση, ο οποίος παραδοσιακά στηρίζει τις καλές τέχνες. Και έτσι και εμείς θέλαμε να δώσουμε, να βοηθήσουμε και εμείς να αποκτήσει μια νέα ζωή, να ανασυσταθεί αυτός ο χώρος. Αν προσέξετε, θα δείτε στον χώρο ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχουν στηθεί ακριβώς με βάση τα στοιχεία από το Μουσείο Τυπογραφίας. Κοντά μας η Έλενα η Αγαθοκλέους, καλλιτεχνική διευθύντρια του Μύτος, ηθοποιός ο Διομήδης ο Κουφτερός, που είναι στη συντονιστική ομάδα του προγράμματος «Τραγούδια των γειτόνων μου». Καλώς ορίσατε. Ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα μας πείτε περισσότερα για το τι περιλαμβάνει. Θα ρωτήσω ξεκινώντας πώς προέκυψε τώρα η συνεργασία σας. Πώς βρέθηκε ο Διομήδης στη Λεμεσό και να συνεργάζεται με τον Μύτο. Ο Διομήδης μένει να βρίσκεται στα Λευκοσία. Η συνεργασία δεν ξεκίνησε με αυτό το project, αλλά από το 2012. Α, παλιά υπόθεση. Ναι, μέσα από θεατρικές παραγωγές που καλήσαμε το Διομήδη να συμμετέχει ως ηθοποιός. Και στην πορεία αντιληφθήκαμε ότι οι δυνατότητες και τα ταλέντα του δεν περιορίζονται. Είναι πολύ διάστατη προσωπικότητα. Η συνεργασία ήταν τόσο καλή μεταξύ μας. Το έχει δηλαδή στα οργανωτικά, γιατί είναι στη συντονιστική ομάδα. Είναι καταπληκτικό. Γιατί δεν το έχουν και πολλοί. Ναι, είναι πολύ ταλάντος πραγματικά σε πολλά επίπεδα και σε πολύ δύσκολες ή εύκολες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει. Και του έγινε η πρόταση. Το 50 ευρώ να δεις το δώσω. Μετά. Χρηματισμός απαγορεύεται. Στον αέρα. Στον αέρα. Μετά. Να μην πω, ούτε σχόλιο. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα, τα τραγούδια των γειτόνων μου, είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει παράλληλα και σε άλλες χώρες. Ναι. Το Songs of My Neighbors, που είναι το επίσημο όνομα του project, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διετές, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο να τρέχει. Και το Μύτος, πρέπει να το πούμε ότι είναι ο συντονιστής του προγράμματος, που είναι πολύ σπουδαίο, να το πούμε, και, γιατί και άλλοι κυπριακοί οργανισμοί πρέπει να τολμήσουν αυτή τη διαδικασία. Υποβάλατε αίτηση. Υποβάλαμε αίτηση κατευθείαν στις Βρυξέλλες και εκεί είναι που κάλεσα τον Διομήδη να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε τις δράσεις και να υποβάλουμε την αίτηση στις Βρυξέλλες. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να υποβάλεις μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί νομίζουν ότι παίρνεις τον υπολογιστή σου, γράφεις μια πρόταση και το στέλνεις. Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δώσει λεφτά έτσι, δεν είναι φιλανθρωπικό. Είναι για μήνες που δουλεύουμε. Πρέπει να τους παραδώσεις μία τεκμηριωμένη, σοβαρότατη, σωστή, ολοκληρωμένη πρόταση για να εγκρίνουν αυτά τα λεφτά. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε μαζί με την Έλληνα, ξεκίνησε όλη η ιδέα από κάτι που είχε σκεφτεί η Έλληνα για τραγούδια των γειτόνων. Τι θα συνέβαινε αν ακούγαμε τα τραγούδια των γειτόνων. Ο γείτονας σαν ο άλλος, σαν ο διαφορετικός, σαν αυτός, το μέλος της άλλης κοινότητας με την οποία έχουμε κάποιο κρίσιμο ζήτημα, ένα ζήτημα σύγκρουσης. Στην Κύπρο αυτό το πράγμα παραλληλίζεται με τις σχέσεις που έχουμε με τους Τουρκοκύπριους, αλλά θα το έβαζα και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ναι. Γιατί η Κύπρος έχει πολλές εθνικότητες οι οποίες διαμένουν και μπορεί να είναι στην πραγματικότητα γείτονές μας και πρακτικά, όχι μόνο στην ίδια χώρα, αλλά στην ίδια γειτονιά, και πρέπει και εκεί. Να βέβαια, η υπάρχει είναι μια ανάπτυξη. Ήταν και το θέματος. Το θέμα νομίζω όσον αφορά στο γείτονα της Κύπρου, στη δική μας την περίπτωση, δηλαδή οι Τουρκοκύπροι, γιατί τούτο το θέμα είναι τόσο ποτισμένο με προπαγάνδα από την εκπαίδευση, από τα μίντια, από παντού. Και τελικά εμείς είμαστε μια γενιά που δεν έχουμε μνήμες από τα γεγονότα, και όμως έχουμε πολύ ισχυρή προπαγάνδα. Προπαγάνδα εννοείς, γιατί είδα τη λέξη που χρησιμοποιείται και στο δελτία τύπου. Mm-hmm.
προπαγάνδα εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Γιατί κάποιο θα σας έλεγε και το αντίθετο, ότι υπάρχει μια προπαγάνδα, δηλαδή προπαγάνδα, ο καθένας την αντιλαμβάνεται όπως νομίζει. Προπαγάνδα, δηλαδή κάποιο θα σου πει τώρα, μα και η προπαγάνδα η θετική που γίνεται τώρα τον τελευταίο καιρό πάλι είναι ουτοπία. Ναι, νομίζω η προκατάληψη είναι ίσως μια λέξη η οποία καλύπτει και τα δύο. Προκατάληψη. Σωστότερη αυτή η λέξη. Να ξέρουμε τι πιστεύουμε, τι νομίζουμε για κάποιον. Τι γίνεται, για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη για τον γείτονά μας, όποιος και αν είναι, και ειδικά όταν υπάρχουν και εχθροπραξίες που προηγήθηκα στην Αίγυπτο, πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε. Όταν δεν γνωρίσουμε κάποιον, δεν μπορούμε να έχουμε και άποψη. Ακριβώς. Είτε θετική είτε αρνητική. Ναι. Εκ του μακρόθεν από το σπίτι μας, ακούγοντας ιστορίες και φαντάσματα του παρελθόντος, άποψη σωστή δεν διαμορφώνουμε. Ναι. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το project. Δίνει την ευκαιρία σε άτομα να ακούσουν το τραγούδι, την ιστορία, την προφορική μαρτυρία του άλλου. Τώρα το τραγούδι για συμβολισμό αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, ναι, 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 γιατί ναι, αν κρίνω από τα τσιφτεδέλια που χορεύουμε διαχρονικά, μια χαρά τα πάμε με τα τραγούδια των γειτόνων μας. Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Και ανακαλύψαμε πάρα πολλά, πέρα από την ιστορία αυτή που ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινά τραγούδια και τέτοια, αλλά υπάρχουν και τραγούδια στην ελληνική γλώσσα, σαν κοινή γλώσσα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή κάποτε μιλιόντουσαν τα ελληνικά κυπριακά σαν... Και ακόμη υπάρχουν οι Τουρκοκύπροι πιο μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι τους ακούσαν μιλάνε την κυπριακή διάλεκτο, τα ελληνοκυπριακά, είναι πραγματικά καλή, μιλούν, δεν το καταλαβαίνεις τη διαφορά. Πάνω σε αυτήν την ιδέα λοιπόν, το ότι ακούμε, τραγουδούμε τα τραγούδια του γείτονα, δημιουργήθηκε έναν πλάνο δράσεων, που το οποίο υλοποιείται σχεδόν παράλληλα και σε τρεις χώρες. Γιατί το πρόγραμμα αφορά και τρεις χώρες. Και σε άλλες χώρες. Είναι η Κύπρος, η Ιταλία, το Εουφόνια Στραγγάλι Θεάτρο, είναι ο εταίρος μας, το Κρουντόφσκι Institute στην Πολωνία, όπως και το Centrum Culture and Theater στην Πολωνία. Κάθε χώρα το παραλληλίζει με ποιες άλλες. Επιλέγει ο κάθε εταίρος το δικό του γείτονα. Ήταν πολύ ανοιχτό αυτό. Οπότε οι Ιταλοί επέλεξαν τους Ρωμά. Γιατί είναι στη Λέτσε που είναι η βάση της ομάδας, οπότε έχουν ένα θέμα αρκετά έντονο εκεί με τους Ρωμά. Και οι Πολωνοί με τους Πολωνοεβραίους. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο είναι κρυμμένο καλά από τον καιρό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βαλάει πολύ πόνο αυτή η περίπτωση. Ναι. Νομίζω είναι ανεξίτηλα τα θέματα, αλλά κάποια στιγμή. Και εμάς ο διαχωρισμός μας είναι χειροπιαστός. Υπάρχει για μας η πράσινη γραμμή, υπάρχουν ας πούμε τα δοφράγματα. Στις άλλες χώρες είναι διαφορετικό το ζήτημα, δηλαδή είναι πιο... Υπάρχει καθημερινή επαφή που δεν μπορείς να την αποφύγεις. Εμάς κατά κάποιον τρόπο, εάν κάποιος θέλει να την αποφύγει, μπορεί. Στην περίπτωση της Ιταλίας δεν είναι έτσι. Είναι πιο αποκλεισμένη η Ρωμά από την κοινότητα των Ιταλών. Και στην περίπτωση της Πολωνίας, αυτοί που ζουν ακόμα, που έχουν ζήσει τα γεγονότα, είναι στα νοσοκομεία και αργό πεθαίνουν. Αλλά το θέμα είναι ακόμα, είναι κρυμμένο. Οπότε ο κάθε εταίρος είχε διαφορετικά προβλήματα να αντιμετωπίσει και κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δηλαδή λίγο τον τέλη Μαρτίου τελείωσε η έρευνα που ήταν η πρώτη ουσιαστικά δράση. Και τι ήταν αυτό, ότι πάμε και συλλέγουμε τα τραγούδια και τις ιστορίες των γειτόνων μας. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ο κάθε ένας από εμάς πώς επέλεξε να μαζέψει τα τραγούδια των γειτόνων. Και τι ιστορίες περίπου. Ιστορίες, θρύλους, μύθους, από όλα, καθημερινές ιστορίες, μνήμες, ό,τι ήθελε να μοιραστεί ο γείτονας. Και επίσης, πριν οι ομάδες αυτές πάνε στο γείτονα, φέραμε την Μαρία Λόρι, μια εκπαιδεύτρια από την Αμερική, και μας εκπαίδευσε πάνω στο Empathetic Listening. Δηλαδή την ακρόαση με κατανοητικότητα. Ναι, να πλησιάζεις, να ακούς τον άλλο, γνωρίζοντας ποια είναι η προκατάληψη σου. Αυτό που λέγαμε πιο πριν. Δεν είναι πολύ πολύ μεγάλη ακρόαση. Θέλω να το επαναλάβουμε. Θέλω να το πούμε ξανά. Ακρόαση. Με κατανοητικότητα. Με κατανοητικότητα. Με ενσυναίσθηση δηλαδή. Δηλαδή να σε πλησιάζω, να σε ακούω χωρίς να έχω κρίνει. Και σε ποιος έκανε μάθημα αυτή Ορίστε. Η εκπαιδευτικό, σε ποιος έκανε μάθημα, τις γιατί ομάδες... νομίζω λάθος μαθητές τις στείλατε. Όχι και όμως όχι. Δεν όχι, αλλού έπρεπε να πάει πρώτα. Αλλού έπρεπε να πάει. Γιατί η ακρόαση με κατανοητικότητα, συγγνώμη μου επιτρέπετε, δεν ξεκινάει μόνο στο θέμα των γειτόνων μας, σε αυτούς που διαφωνούμε, ξεκινά και μεταξύ μας. Γιατί μεταξύ μας διαφωνούμε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Τελικά, νομίζω ότι όλο το νόημα του project είναι αυτό, η κατανόηση.
να μάθουμε να κατανοούμε και το έμπαθι, το οποίο περικλεί πολλές έννοιες, ενώ η ελληνική μετάφραση που είναι το ενσυναίσθηση, είναι και δύσκολο να το πούμε, δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολλά. Δηλαδή, είναι παράξενο το ότι δεν το χρησιμοποιούμε. Οπότε ήταν λίγο έκπληξη για μας τούτο το σεμινάριο και όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε στους γείτονες μας, γιατί θεωρούσαμε ότι είμαστε λίγο πιο ανοιχτό μυαλί. Ήρθατε σε επαφή με Τουρκοκυπρίους? Βέβαια, βέβαια. Τι ακριβώς είπατε, πώς το οργανώσατε? Η δική μας περίπτωση στην Κύπρο ήταν 6 καλλιτέχνες οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, όπως και μέσα από το σεμινάριο αυτό πάνω στο Empathetic Listening, αλλά είχαμε μια βιβλιογραφία που πρέπει να διαβάσουμε. Κάναμε συζητήσεις μαζί με τον Γιάννη τον Παπαδάκη, τον κοινωνικό ανθρωπολόγο και με κάποιους άλλους ακαδημαϊκούς, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε κάποια εργαλεία στην ομάδα για να μπορούν να ξεκινήσουν. Και ο καθένας, σύμφωνα με το ενδιαφέρον του, γιατί μιλούμε για καλλιτέχνες και η έρευνα ήταν καλλιτεχνική και όχι επιστημονική, ούτε αστυνολογική. Ή αστυνομουσικολογική, τέλος πάντων. Ακολούθησαν λίγο και τον τομέα του ή το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, αυτοί που ήταν μουσικοί πήγαν, έψαξαν μουσικού. Δικαστικά. Ναι. Οπότε και αρχίσαν να ανοίγεται αυτό το πράγμα, και οι πληροφορίες που έρχονταν πίσω και στις συναντήσεις μας, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι πρώτα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας τις προκαταλήψεις, οι οποίες είναι βαθιές. Γι' αυτό έλεγα ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού. Ακριβώς. Αλλού. Και τι γίνεται, πριν πάμε να μου πείτε και λεπτομέρειες, γιατί θα γίνουν εκδηλώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απλά σκεπτόμενοι όταν διάβαζε για το πρόγραμμα και λένε οι καλλιτέχνες έχουν ένα ρομαντισμό από τη φύση τους και καλά κάνουν και χρειαζόμαστε και το ρομαντισμό και υπάρχει και αυτό το ιδέα τόπος πρέπει να ζούμε μεταξύ μας. Αλλά στην πραγματικότητα πόσο μπορούν κάποιες μεμονωμένες, τέλος πάντων, κοινές εκδηλώσεις με τραγούδια, με παραμύθια, με πολιτιστικά θέματα, να αλλάξουν την άποψη που φέρνει η αδικία. Ναι. Γιατί είναι η αδικία. Ο αδικημένος, ναι, εκείνος που θα θεωρήσει τον εαυτό του και θα πει ότι εγώ έχω αδικηθεί, ενδεχομένως να είναι Ελληνοκύπριος, ενδεχομένως να είναι Τουρκοκύπριος, θα αναπτύξει ένα θυμό. Ναι. Αυτός ο θυμός απέναντι στην αδικία θα τον οδηγήσει στο να προσωποποιήσει αυτή την αδικία. Γιατί δεν μπορείς την αδικία να της δώσεις σάρκα και όστα. Θα δεις, μας έχουν αδικήσει οι Τουρκοκύπροι, λέμε τώρα. Στον πρώτο Τουρκοκύπριο που εγώ θα δω μπροστά μου, θα δω αμέσως και την αδικία που μου έγινε. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχή, πολλή δουλειά. Και δεν είναι μόνο θέμα των καλλιτεχνών. Πώς θα περάσει αυτό στη μάζα μελλοντικά? Αλεξία, το ζήτημα είναι το εξής. Ότι σαν κοινωνία. Όντως, κάποιες δράσεις μπορεί κάποιος να πει, καλά, μια εκδήλωση, μια έρευνα. Ένα χελιδόνι δεν θα φέρει την άνοιξη, ναι, κάπως έτσι. Αλλά τη στιγμή αυτή, όπου στην Κύπρο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα εξτρεμισμού, ακραίου εθνικισμού, μισανοδοξίας και ρατσισμού, εγώ αυτά αναγνωρίζω, αυτά βλέπω, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια κίνηση. Ακριβώς. Έστω και αυτή η μικρή κίνηση, ναι, είναι καλύτερη από το τίποτα. Από το να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα. Και για να τελειώσω, ότι το κυριότερο είναι για μας η αναγνώριση και της αδικίας που ενδεχομένως ένιωσαν και οι άλλοι. Γιατί και οι δύο κοινότητες είναι θύματα και της εισβολής και της κατοχής. Και, δηλαδή να μην προσπαθούμε. Σαφώς, η αδικία δεν, ναι, θα περιοριστεί μόνο στην αδικία. Άρα να καταλάβουμε και τον πόνο τον άλλο. Το ενδεχόμενο μιας λύσης στο μέλλον, ναι, σαφέστατα θα αδικήσει την πλειοψηφία. Ναι. Οπότε θα έρθει λίγο, δεν θα είναι σοβαρές, ναι, αυτό, και με τρομάζει το ενδεχόμενο η αδικία να φέρει θυμό και να φέρει αρνητικά αποτελέσματα, που είναι μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως τον που λέει ο Διομήδης για το χρέος μας σαν καλλιτέχνες, δηλαδή με το μύθος νομίζω έχει δύο χρόνια περίπου που αρχίζουμε και βρίσκουμε έναν προσανατολισμό, να προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε και το τοπίο γύρω μας, τι συμβαίνει ακριβώς και πώς τοποθετούμαστε εμείς μέσα σε αυτό το τοπίο. Και ξεκίνησε και με το Ανοβρία, μπορώ να πω, ένα project που ξεκινήσαμε το 2012 να κάνουμε. Μου δίνεις και την ευκαιρία τώρα, γιατί το έχω εδώ. Ήταν το βιβλίο που μου έφερε. Ήταν στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας που είχαμε επιλεχθεί και κάναμε και αυτή την έκδοση για τα 50 χρόνια του μύθου αλλά και για το project που ήταν πάνω στο μύθο της Αριάδνης. Και σε αυτή την παράσταση βασικά καλέσαμε
και τέσσερις Φιλιππινέζες να συμμετέχουν στην παράστασή μας μαζί με τους επαγγελματίες ηθοποιούς, mm-hmm. οι οποίες βέβαια δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε πολιτικά, ούτε ορίστε την Φιλιππινέζα να την οικιακή βοηθό, αλλά ήταν με πολύ πιο ποιητικό τρόπο. Δηλαδή η παρουσία του μετανάστη σε αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Και ποια είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και δεν ξεχνάμε ότι και εμείς υπήρξαμε κάποτε μετανάστες. Ακριβώς. Και δυστυχώς ζούμε σε εποχές που υποχρεώνουν πολλούς Κυπρίους να ξαναγίνουν μετανάστες. Ναι. Άρα αυτό που συμπεριφορά δική μας προς τους ξένους δεν είναι αυτή που θα θέλαμε προς τους Κύπριους όταν πάνε στο εξωτερικό. Ναι, άρα ναι. Θα το κοιτάξουμε από εκεί. Ναι. Και έτσι ξεκινήσαμε το project το οποίο αρχίζει και παίρνει πολλά μεγάλη διάσταση. Δηλαδή και για μας ξαφνικά είναι πάρα πολλά σημαντικό. Και προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις, ο κόσμος που εμπλέκεται, δηλαδή οι καλλιτέχνες που εμπλέκονται, γιατί εντάξει, οι δράσεις είναι πάρα πολλές και πρέπει να έρθει ο κόσμος να τις ελοπιήσει, να συζητήσουμε, θέλουμε να έχουν συνείδηση. Τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, τι γίνεται, να το συζητήσουμε, να βάλουν τη δική τους την ερμηνεία μέσα. Έχετε προσεγγίσει και πιο μικρές ηλικίες, γιατί εκεί νομίζω είναι η μαγιά για να αλλάξουμε κάτι στο μέλλον. Ακριβώς. Η δική μου έρευνα ήταν στο σχολείο του Γυμνασίου Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, που είναι το μοναδικό σχολείο το οποίο μπορεί να υποδεχτεί τους Κυπρίους μαθητές με την έννοια ότι έχει τουρκολόγους και μπορούν να κάνουν μαθήματα στα τουρκικά. Πρέπει να είναι το μοναδικό, όχι άλλα, είναι. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό δημόσιο σχολείο. Γυμνάσιο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί στα ηλικία μπαίνει η τουρκική γλώσσα σαν επιλογή, αλλά είναι λίγο ακτιβισμό του τον που κάνουν, νομίζω. Εκεί είναι πάρα πολλά σημαντικό οι καθηγητές το πώς προσπαθούν να το χειριστούν το θέμα. Mm-hmm. Και πρέπει όμως να υπάρχει από τις δύο πλευρές η ίδια διάθεση. Γιατί αν κάποια στιγμή θα μπουν τα τουρκικά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο και από εκεί, έτσι ώστε να μπορούμε επίσης ώρες να προχωρούμε. Αλεξία, δεν ξέρω αν γίνεται, δεν έχω άποψη. Ψηφίστηκε στην Ψευδοβουλή Ναστού, ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος στα κατεχόμενα, όπου τα ελληνικά διδάσκονται υποχρεωτικά. Είναι και οι δύο επίσημες γλώσσες του κράτους. Ναι. Διδάσκονται όμως, εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος ή απλά είναι σαν όλους τους νόμους που δεν εφαρμόζονται από εκεί. Δεν ξέρουμε. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Τώρα θα το μάθετε βεβαίως. Είναι ένα καλό σημείο να ρωτήσετε. Τώρα έτσι πληροφοριακά για να γνωρίζουμε και τι γίνεται από εκεί. Τώρα που θα έρθετε σε επαφή την Κυριακή, θα ξεκινήσετε πρώτη εκδήλωση. Ξεκινάει η πρώτη μεγάλη εκδήλωση την Κυριακή, που είναι μια εκδήλωση στο χωριό Παραμάλι. Το οποίο χωριό είναι πολύ γνωστό γιατί είναι έναν τουρκοκύπρι κάποτε. Έτσι, οι οποίοι βέβαια τώρα είναι πρόσφυγες και ζουν στα κατεχόμενα. Και επίσης ο Διομήδης πήγε και τους βρήκε και πολλοί υλικών που μαζεύτηκε στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε στην εκδήλωση αυτή. Όπως και οι Ελληνοκύπροι οι οποίοι ζουν στο χωριό, το κάτω το χωριό, είναι Έλληνες, Ελληνοκύπροι πρόσφυγες. Δηλαδή είναι απίστευτη η ιστορία της μετακίνησης των κατοικών. Εκτοπισμού, ας πούμε. Εκτοπισμού, ναι. Και προσφυγιάς. Οπότε καλούμε τον κόσμο να κάνουμε μια ξενάγηση μέσα στο χωριό και κατά τη διάρκεια αυτής της ξενάγησης θα υπάρχουν κάποιες δράσεις. Θα είναι μια αφήγηση, θα είναι ένα τραγούδι, θα είναι παραμύθι, μαρτυρίες. Και φαΐ. Και φαΐ στο τέλος. Ναι. Πώς να λείπει το φαΐ. Είναι δυνατόν να λείπει το φαΐ. Πρέπει να πω ότι έχετε ήδη πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών και σχεδόν ίσως να μην μπορείτε να δεχτείτε άλλες, δεν ξέρω. Νομίζω είμαστε... Γιατί είναι λεωφορεία που θα... είναι λεωφορεία τα οποία θα βοηθήσουν στη μεταφορά. Είναι και τα λεωφορεία και είναι και έτσι η ανταποκρίση που είχαμε από τον κόσμο, αρκετός κόσμος θα έρθει και με τα ιδιωτικά του αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει, η διοργάνωση δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ τον κόσμο εκεί. Το αναφέρουμε φυσικά γιατί είναι πολύ σημαντική δράση. Μπορεί να λείψει το φαΐ γι' αυτό. Κυρία, είναι βασικό. Πρόβλημα, Αλεξία. Πρόβλημα μεγάλο. Μα στην Κύπρο, τεράστιο πρόβλημα. Να αναφέρουμε λίγο τους καλλιτέχνες που είναι να συμμετέχουν στο Παραμάλι. Λοιπόν, είναι ο Τσερλικάς, που είναι μεγάλη μας τιμή, που συμμετέχει σε αυτήν την εκδήλωση και έτσι εκπροσωπεί μια παλαιότερη γενιά. Ο Τσερλικάς είναι μια παράδοση που εκτιμούμε πάρα πολύ. Ο Αγαθοκλέους στη μουσική, στο Νέιρο, στο Ζουρνά. Που θα διηγηθούν μαρτυρίες από το σχολείο. Η Γιολάντα Χριστοδούλου με ένα παραμύθι. Ο Λούκας Βαλέτσκι με το Στοπιθκιάβλη. Ο Μάριος Ιωάννου με μαρτυρίες εκτοπισμού. Οι μαθητές του Αγίου Αντωνίου Λεμεσού θα έρθουν και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και θα τραγουδήσουμε μαζί. Και όλα αυτά θα γίνουν στα σοκάκια του χωριού. Ναι. Σε διάφορα σημεία. Η Ελένα, η Αλεξάνδρου. Η Ειρήνη Ζήνος μαζί με τον Μανώλη Χατζημανώλη. Η Εύα η Κοραή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η επιμέλεια των δράσεων στο Παραμάλι γίνεται σε συνεργασία με την Ελλάδα του Ευαγγέλου
η οποία μαζί με τον Ρούστο έχουν μια μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα και τα project με τους Τουρκοκυπρίους και συνεργασία με τους Τουρκοκυπρίους. Και επίσης συμμετέχει η Γκουλκούν Καγίν, η οποία είναι μια ακαδημαϊκός και άνθρωπος των τεχνών που Τουρκοκύπρια από το παραμάλι, η οποία ζει στη Μινεάπολη στην Αμερική τώρα, συμμετέχει με μια ανοιχτική εγκατάσταση στο χωριό. Αλλά όλες αυτές οι δράσεις, οι καλλιτεχνικές, εμπνεύστηκαν από τις συνεντεύξεις που πήραμε από τους Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους κατοίκους του παραμαλιού. Υπάρχει κάποια σελίδα στο διαδίκτυο όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φίλοι, γιατί είναι πολλές εκδηλώσεις, όπως είπαμε, διαιτές στο πρόγραμμα. Αναφέραμε την πρώτη που θα εξελιχθεί την Κυριακή, αλλά επειδή θα είναι σειρά εκδηλώσεων, που δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τις αναφέρουμε όλες, πού να ανατρέξουν. Η ιστοσελίδα μας είναι www.songsofmyneighbors.eu. Και βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας. Τα πορίσματα και οι εμπειρίες όλες αυτές, γιατί θα αποκομίσετε όλοι ένα τεράστιο όγκο εμπειριών μετά, όταν με το καλό θα λήξει αυτό το πρόγραμμα. Θα αξιοποιηθούν με ποιο τρόπο. Λοιπόν, τα πορίσματα τώρα, θα τα έλεγαμε πορίσματα. Δεν είμαστε, νομίζω, ούτε επιστήμονες ούτε ιστορικοί για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Οι παρατηρήσεις και νομίζω η ανταλλαγή των εμπειριών. Θα το θέταμε έτσι. Φυσικά έχει και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, γιατί είναι βέβαια η εκδήλωση στο Παραμάλι, η εκδήλωση στο Κάστρο στις 18 Μαΐου, που θα έχουμε μια σειρά από συναυλίες, από τοπικά συγκροτήματα, καταπληκτική μουσική όλοι. Θα έχουμε στο Ξηράδικο μια επιλογή από το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους με προβολή ταινιών σε λούπα. Όπως θα έχουμε και την Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη το πρωί από τον οργανισμό Youth for Exchange. Είναι μια, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται στην Ευρώπη, γενικά όχι στην Ευρώπη, αλλά ένας περαστικός, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, πάει και δανείζεται εισαγωγικά ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι ένας άνθρωπος στην ουσία και με τον οποίο έχει μια συζήτηση για 5-10 λεπτά. Ωραία, αυτό, αλλά είναι κυρίως άτομα, μέλη κοινοτήτων με τις οποίες υπάρχει ένα πρόβλημα και συνήθως, που συνήθως δεν έχουμε και πολύ χρόνο ή τρόπο να συζητήσουμε για κάτι, για να μιλήσουμε για αυτό που μας χωρίζει. Και είναι ένα πράγμα που γίνεται στην Κύπρο τα τελευταία 2-3 χρόνια μέσω του Youth for Exchange Understanding. Αυτή είναι 18 του Μάη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με μια μεγάλη συναυλία στο κέντρο, στο Κάστρο, στην πλατεία του Κάστρο στη Λεμεσό. Με τους Μεσχέ του Μανί, τους Νάβα. Άρα 18 του Μάη. Την Κυριακή θα είναι στο Παραμάλι όλα αυτά που είπαμε. Και 18 του Μάη πάμε τώρα σε αυτά που μου αναφέρετε που θα γίνουν στο χώρο του Κάστρο στη Λεμεσό. Για να προχωρήσω μόνο Λεμεσό και επαρχία Λεμεσού θα είναι το πρόγραμμα. Έχουμε και εργαστήρια στη Λευκοσία, τα οποία κάνουμε σε συνεργασία μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, ο οποίος είναι ένας από τους εταίρους μας. Και το Υπουργείο Παιδείας σας έχει βοηθήσει, επειδή ολοκληρώνει τον χρόνο, θέλω να πείτε, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ευχαριστήσετε. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να πούμε ότι έρχεται, γιατί τα προγράμματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και μας δίνει ένα μέρος από αυτό που υπολείπεται. Και πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις του, απλά είναι μια πολιτική που έχει το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να στηρίζει αυτά τα προγράμματα. Ενώ οι εταίροι μας στις άλλες χώρες δεν έχουν αυτή τη στήριξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω μπράβο τους. Πολλά πράγματα, Αλεξία μου. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, επειδή ολοκληρώνει το χρόνος μας. Πρέπει να πούμε λίγο για τα πορίσματα, λίγο πώς καταλήγει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Συμπόσιο. Σίγουρα έχουμε μια θεατρική παράσταση που θα είναι το φθινόπωρο και από το 2015 ολοκληρώνεται ένα βίντεο ντοκιμαντέρ, ένα βιβλίο, μια έκδοση βιβλίου και ένα συμπόσιο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι από Ιταλία, Πολωνία και εμείς για να ανταλλάξουμε δημόσια τις εμπειρίες μας και να μιλήσουμε για τις παρατηρήσεις μας. Αυτά. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχηθώ ότι τα τραγούδια των γειτόνων μας, αυτή η ακρόαση, και θα χρησιμοποιήσω και την ελληνική ορολογία, ακρόαση με κατανοητικότητα σε όλα τα επίπεδα, να πιάσει τόπο, να ανοίξουμε λίγο τα αυτιά μας, όλοι να ανοίξουμε τα αυτιά μας, και η από εδώ πλευρά αλλά και η άλλη πλευρά, γιατί θα ήθελα όλα αυτά που εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε να χτίζονται και από τις δύο κοινότητες, όχι μόνο από τη μία, και ούτε να φτάνουμε, και να υπάρχει, ούτε να φτάνουμε τα άκρα, είτε στο ένα είτε στο άλλο. Να νικήσουμε και να νικηθεί αυτή η αλλοδοξία που είναι φαινόμενο της εποχής που δυστυχώς βλέπουμε. Ας μας ενώσει η τέχνη που ενώνει. Αυτή είναι η ευχή.
ξέρω ότι προσπαθείτε μέσα από αυτά τα προγράμματα και πραγματικά εύχομαι μακροπρόθεσμα να δούμε αποτελέσματα από αυτά τα προγράμματα. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Θα τρέχει το πρόγραμμα μέχρι το 2015. Εδώ θα είμαστε και θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Διομήδη και Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κλείνουμε με την ατζέντα μας και άλλες προτάσεις για τις επόμενες ημέρες. Να έχετε ένα πάρα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.